σεξ μαζί τους είναι μια σχέση στο ρίγμα. Πριν πόσα χρόνια χάθηκε ο γιος σας? Αχ, να τη μικρού σου ζωγίνεκα. Κακά χάλια το νοσοκομείο. Είναι το πρώτο σας παιδί που χάνετε? Όχι, έχω χάσει άλλους τέσσερις. Όλα. Πόσα παιδιά είχατε? Όλα. Και χάθηκαν όλα? Όλα. Είναι πάλι. Συγγνώμη που γίνεις απλάτη, αλλά το πρόβλημά μου είναι πολύ σημαντικό και δεν θα μπορούσα να το ξεστομίσω κατάμετρα. Την έχω πολύ μεγάλη. Τι να κάνω? Υπουργή, ενημέρωσαν τα κομματικά στελέχη για τον προπολογισμό που οριστικοποιεί. Χάθηκε και ο άντρας. Ρωτήσω γιατί έχω ακούσει ότι έχουν βγει βιδωτές. Να μου πραγματίσει ο επιστήμονας της παρέας, αν υπάρχει βιδωτή, να τη βιδώνω, γιατί τη χρειάζονται και πολλές και δεν μπορώ με μία να τα βγάλω πέρα. Αλλά γιατί από όλα σας τα παιδιά ψάχνετε μονάχα αυτόν? Γιατί αυτά είναι μεγάλα τώρα, αυτός είναι μικρός. Πόσο χρονών είναι ο μικρός? Τώρα θα σου πει. Και πριν 3 χρόνια, 37, αύριο κλείνει τα 40. Καλά 40. Πήρε, εδώ και αρκετή ώρα έχουμε αρχίσει την ανάπτυξη. Ψάξα να ψάχνω πια. Να και η Μαρίνα, της Μαρίνας το... Κρατή μηχανή να βρίσκει. Ένα από τα αριστερά, ένα από τα δεξιά κι εσείς. Πού? Μάμε, καναστάω. Αν δεν ήμουν μικρή, όλοι μου έλεγαν ότι θα τα κάνω όλα έσχος. Περπατούσα, μου φωνάζαν έσχος. Χόρευα, μου φωνάζαν έσχος. Αλλά εγώ έλεγα, δεν πειράζει, όταν μεγαλώσω θα βρεθεί ένα ίδρυμα και θα με αναδείξει. Έτσι βρέθηκε και ο Μεγκασκάλος και με πήρε. Μη φωνάζει μέσα στα αυτάκι μου. Πού να πάω, αριστερά, να κάνω ένα σιό. Ποια κάμερα με παίρνει, εσύ? Καλογιά μου, ρε Ζηλίκια. Γιατί δεν πήγες να τη βγάλεις έξω? Πού είναι το φως? Από το σκηνικό δεν θα σκοτωθεί αυτό. Αξίζει 300 εκατομμύρια. Τα 30 είναι εδώ και τα 270 σπίτι μου. Δεν είναι έσχος. Τα ρούχα φοράω. Δεν είναι έσχος. Θέλετε να χορέψω και έσχος? Μπορώ. Θέλω να με χειροκροτήσετε. Όμως για να το κάνω. Και ο καλύτερος κερδίζει. Καλημέρα, ζωή. Από εκεί, δεξιά, κάναμε σίγουρα τον κρεμό. Βάλτε το χορευτικό μας, να δει ο κόσμος. Όχι, δεν ξέρει, το καημένο. Να γελάσει ο κόσμος. Όχι, το γέρο είναι και ζωντανό. Σταματήστε μη. Ανένας Αγίους Αναργύρους, το τηλέφωνο μου είναι... και να επιβληθούν ποινικές κυρώσεις. Ισόρροπη περιφερειακή. Κι έτσι εκδικείται η φύση. Θα πάω να κλάψω μέσα και θα ξαναρθώ. Είναι και ο μπαμπάς μου εδώ. Και η θεία μου. Και ο γκόμενος της θείας μου. Και ο γκόμενος του γκόμενου της θείας μου. Όλοι εδώ είναι. Στο show and show. Θα μ' αρέσει. Τι καραμελίτε. Και τώρα θέλω να έρθουν όλοι να με προσκυνήσουν εδώ. Ο διευθυντής μου, ο υποδιευθυντής μου, όλα τα κανάλια. Και αύριο να μου φέρει το Χατζηνικολάο να μου σφουγγαρίζει εδώ μέσα. Γεια σου κύριε Χασομέρη μου. Και αρχίζω το σοου. Θα αφήνω και ένα τηλέφωνο να ευχαριστήσουμε. Για την ποιότητα που μας χαρίζουν. Θα το εξεφτυλίσω εσένα, γιατί έλα να σε εξεφτυλίσω. Και μην τολμήσει καμιά εφημερίδα και γράψει κακά λόγια για μένα. Γιατί εγώ γι' αυτό έφυγα από τον Αντένα. Για να είμαι κι εγώ των εκδοτών. Αμάντια έλεος! Είναι τσαλακωμένο! Στυρέλα, στυρέλα!
στηρέλα. Μάνα. Πού είναι η στηρέλα. Τι είναι ρε μάνα. Ποιος μου πήρε τη στηρέλα. Τι λες ρε μάνα, ηρέμησε. Αχ, Σπύρο μου, τι ήταν αυτό. Τι ήταν αυτό. Σπύρο μου, γι' αυτό μετακόμισα εγώ, γι' αυτό αλλάξα με σπίτι, γι' αυτό πήρα εγώ καινούργιο στρώμα. Και να έχετε κάθε βράδυ συγχωρημένο στον ύπνο μου, θα το δώσω πίσω το στρώμα. Το στρώμα φταίει τώρα ρε μάνα. Έλα, πιες λίγο νερό. Αχ, η ταραχή που πήρα. Τι φιάλτης ήταν αυτός, παιδί μου. Είδα αυτόν τον Κοτέτσο. Ποιον? Αυτό με τις σκότες, τον Κοτέτσο. Ότι του πήραν κάτι τσιρικάδες στο καπέλο για να δουν αν είχε δυναμώσει τον καζόν, γιατί κάτι φυτρώνει αυτός. Και να φωνάζεται αυτός, το καπέλο. Και μέσα στη σύγχυ σπάγει το συγχωρεμένο εκεί που ψάχναμε το καπέλο. Όσο καιρό ήταν ζωντανός, δεν ερχόταν σπίτι, μόλις πέθανε κάθε βράδυ. Έγινε νυχτοφύλακας για σύρεμα. Τι να φυλάω, παιδί μου, τις νύχτες να φυλάω. Εσείς πολιτικοί, μέσον βάλτε μου σε καμιά πόρτα, σε κανένα μπαρ να γίνω κι εγώ η πορτιέρισσα των Αθηνών. Πού τις βρήκε τόσες πιζάμες, πού? Ποιες πιτζάμες? Ο πατέρας, ο παιδί μου, ήρθε με 80 ζευγάρια πιζάμες και μου λέει, αύριο μου λέει να είναι έτοιμοι σιδερωμένες. Τι με έπιασε εμένα ο πανικός, τα καλά καθούμενα. Νόμιζες να φωνάζω εγώ τη στηρέλα μου έδωσε λαβή. Άντε ρε μάνα, άντε πες κοιμήσου. Ναι, πες κοιμήσου. Τι είναι ο ύπνος, μια σαλάτα στο 4, μια μπύρα στο 8, πώς να κοιμηθώ. Εμένα τα νεύρα μου έχουν πάθει ζευτηρίο αντίριο τώρα, μπορώ εγώ να κοιμηθώ. Έλα μανούλα, βάλ τα χεράκια μέσα και κοιμήσου. Παιδί μου, το ξέρω το πατέρα σου, μόλις κοιμηθώ θα μου φέρει τα κουστούμια, το ξέρω. Καληνύχτα. Θα πέσω να κοιμηθώ, αν φέρει τα κουστούμια στο λέω. Συγχωρεμένε, πέφτω, κοιμάμαι. Όχι, δεν κοιμάμαι. Είπα κοιμήσου. Η ώρα έχει πάει 5. Μισελ, ξεθόρτων, έτσι. Ναι, αλλά εσύ δεν ξέρεις πώς σε τρόμαξα. Είδε στον ύπνο μου ότι ήμουν όρθια και έκανα σιόου. Μπορούμε να τα πούμε το πρωί, if you please. Όχι, δεν θα τα πούμε τώρα. Τι σου έχω κάνει. Μισελ, δεν πας καλά. Θες να μου κάνεις το χολδεράδες. Πες τώρα εσύ. Όταν έσχιζες τα μπλουζάκια μου, ήταν καλά τότε. Ναι, ήταν καλά τότε. Θέλω τα μπλουζάκια μου πίσω. Μισελ, κλείσε το τηλέφωνο και σταμάτα να παίζει μαντολίνο με το νευρικό μου σύστημα, εντάξει. Όχι, δεν κλείνω. Χρυσ. Γιατί δεν κλείνει, δώσ' μια εξήγηση, Μισελ. Θα σε ξεφουδίσω την μπανάνα, εντάξει. Θε να σου δώσω μια εξήγηση. Γιατί δεν έχω που όλο να πάρω. Έναν αγαπάω, σε ένα τηλέφωνο. Πανανούλα μου, πε του κάτι. Χρυσ. Κλείνω. Θα έρθω αύριο. Κι εγώ και κούκλα μου. Έχω φύγει από το σπίτι, έχω μετακομίσει. Μισελ. Πού έχει πάει. Θα κάνε μετά. Όπου θέλω έχω πάει. Μισελ, ξεφόρτωνε, εντάξει. Ξεφόρτωνε. Να. Μου το έκλεισε. Δεν κλαίω και καλά, γαμώτη μου. Κοιμάται, αγάπη μου. Εσύ δεν είσαι του Καραβέλα. Από εκεί πήγε ο έρωτας. Από εκεί πήγε. Και το χάθη. Αγάπη μου, αύριο το πρωί τα λέμε, εντάξει. Ωραία ζωή. 6 ώρα το πρωί είναι ξύνο το μελιάστο να πάει στο διάλο. Θα φάω τα μαύρα και τα δεν αντέχω άλλο. Δεν είναι η ζωή αυτή. Να καθόμαστε στη Χριστουγεννιάτικα και να τραγουδάω εγώ για το κοινό μου. Να. Κάθε βράδυ πρώτο τραπέζι πίστα ο Τυράς. Με χειροκροτεί και με φλερτάρει. Ο φαλακροσυχαμένος. Έτσι μου έχετε το κάνω γκλέιτ. Θα το κάνω γκλέιτ, ένα ψού. Πα. Θα τα γράψω όλα αυτά. Σε τη ζωή της και την Γκρέι θα τα γράψω όλα κι εγώ. Καλέ, δεν τα άμαθες. Τι. Την απαγορέψαν οι λέει αυτή τη σειρά που θα γράψουν τη ζωή της και την Γκρέι. Γιατί. Γιατί λέει και την Γκρέι δεν συμφωνεί με το σενάριο. Λέει δεν είναι έτσι η ζωή της. Τι πως είναι. Αυτή η παιδί μου στα 13 της δεν τα είχε με έναν Ιταλό. Αλλά με τι τα είχε. Με έναν Γερμανό. Πάει σε τρελή και με Έλληνα πότε τα έφτιαξε. Α, και εσύ με Έλληνα αργότερα, άργησε. Γι' αυτό πήγαν και τα ελληνικά της πολύ πίσω. Πω, 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 κοίτα το μάτι μου εδώ πέρα έχω ποτσαβουριάσει, δεν λέω. Καλή αντίσταση κατά του Παπαθεμελή, αλλά από το μάτι από κάτω αυτά δεν είναι σακούλες. Αυτές είναι σακούλες του Μαρινόπουλου από εδώ από κάτω. Ναι, αλλά από τότε που βγήκε το τράβηγμα εξαπανέκα δεν το κάνει ένα τράβηγμα. Και μπαίνει όλο το φως μέσα, δεν είναι
είσαι με τα καλά σου, να γίνω εγώ σαν όλες αυτές τις έχεις δει που από το τράβηγμα έχουν πάει πίσω τα χείλια και είναι σαν δοκιμάστρες εξετμίσεων. Άσε με καημένη, φτιάχνει τη Ζάρα και γίνεις η Ζάρα η Μάρα και το ούλο. Έχεις δει πως φαίνεται το ούλο. Ούλο το ούλο απ' έξω. Καλέ η πεθερά μου. Του Στέλιου η μάνα. Του Στέλιου η μάνα, ναι. Από το τρακάρισμα του ξέρεις ότι έκανε τράβηγμα τέτοιο και έγινε χειρότερα. Γιατί δεν ξανατρακάρει. Και εσύ εύκολο το έχεις. Πώς, δεν έχει εκεί που μαθαίνω εγώ οδήγηση στην Πειραϊκή. Θα τη σεβουρδίσω εγώ, δεν τη φτιάξω. Συκλαμέν. Εν πάση περιπτώσει, δώσ' μου το έρωτα μια δόση. Όχι και στον έρωτα, φαίει για όνομα του Θεού. Αφήστε βρε παιδιά, που βλέπετε δεν σας βγαίνει. 8 κιλά χασίσκαλε καπνίσατε και ακόμα το ψάχνετε. Αφού σας χαλάει, τι το πίνετε. Καλέ, χασίς είναι αυτό. Γι' αυτό έχω κι εγώ αυτή την αδικαιολόγητη χαρά και λέω όλες στραβά μου πάνε γιατί γελώ. Τι δεν περάσατε εδώ μέσα, τι είναι, χασικλερή πατησερή. Πάση περιπτώσει, θα πάρω τα λεξίπτωτο να κάνω καμιά πτώση. Απάνω μου μπέζει μόνο και όπου θέλεις πέσε κι εσύ. Άντε πια, αφήστε το πια. Αφού βλέπετε, δεν μπορείτε. Θα το γράψω τα μπουζούκια και από μόνα τους. Σε μένα μίλησες. Ναι, σε σένα μίλησα. Δεν κατάλαβα γιατί δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν κατάλαβα. Πρωτόνυμα στο μαγαζί είμαι. Όπου θέλω μιλάω, ό,τι ώρα θέλω μιλάω. Αμάν, με χτυπάει και πολύ έλεος. Στέλιο, πώς μιλάς εσύ στη Μίση, από πού και σπου, ε? Έλατε, από πού και σπου. Για μένα μια μέρα θα γράψει ιστορία. Η φυσική. Εσύ που πας και μου βρίζεις το μαλλί έτσι, σαν κεραία. Μίτσι, καλή νύχτα, συγγνώμη για τον... Καλό σου. Στο καλό να πάρει και ακόμα παραπέρα. Μόνη καλλιτέχνης. Να, και εσύ και η καριέρα σου, ηλίθια. Βλαμμένη παίρνεις όλη τη ζωή σου, γιατί, για ποιο πράγμα, γιατί. Τι ωραία που παίζω. Θα παίξω κι εγώ. Τι μόνο η κούκα κι εγώ, γιατί. Στέλιο, η ζωή μας δεν είναι τελμάδες, δύο εσύ, δύο εγώ και ο Σαρμάς τη μάνα σου, κατάλαβες, η ζωή είναι ριφρές, τι λέω. Μίτσι. Φύγε. Μίτσι, αν μου ξαναμιλήσεις με τέτοιο τρόπο μπροστά σε κόσμο, δεν ξέρω και εγώ τι θα γίνει. Αυτή η ιστορία έχει τελειώσει, εγώ δεν μπορώ να υποκρίνομαι μπροστά στην καλύτερη μου φίλη. Δεν είναι ο τύπος μου αυτός, το καταλαβαίνεις, φύγει να μας ακούσει όλο το μαγαζί, σε παρακαλώ. Φίλησέ με. Σιγά με χαστούκεις κιόλας σαν τη χρονοπούλα, γίνει εδώ το καμαρίνι, όλα μην γιατί το κάνεις αυτό. Αφού ξέρεις πόσο μου στοιχίζει, γιατί... Θα σου πάρω εγώ ένα τηλέφωνο και θα περάσω να πιούμε ένα καφέ. Πάνε από το πτώμα μου τα περάσεις και θα μείνεις κιόλας, αλήτη φύγε, σε παρακαλώ. Ναι, αγάπη μου, έφτασα. Ναι, αγάπη μου, έφτασα. Αυτό το ψέμα, ως πότε, πήγαινε, σε παρακαλώ. Τόση είναι λοιπόν η αγάπη σου για μένα. Τόση, εν πάση περιπτώσει, η αγάπη μου είναι τόση. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο στίχος, καταπληκτικός. Εν πάση περιπτώσει, η αγάπη μου είναι τόση. Πήγαινε, σε περιμένει. Πήγαινε. Εγώ θα μείνω επάνω δουλειά. Αύριο θα πάω στους Ζόρους και θα κάνω μια περμανάν. Τόση. Περμανάν, θεία μου, τι όνειρο ήταν αυτό, ότι ήταν ένα μαντρί που πρόβατα και κάνε περμανάν το πρόβατα και ο βοσκός τους έβαζε λακ. Ωχ, θεία μου, τι ήταν αυτό, τι θα μου συμβεί, θεία μου. Εδώ είσαι! Αμά! Μα μάξεις! 3 χρόνια έφαγα τον κόσμο και να σε βρω. 17 συντάξεις μου έφαγε ο ζωής για να σε βρει και δεν σε βρήκε. Πάω μέχρι το περίπτερο, μαμά. Κι ακόμα να γυρίσεις από το περίπτερο. Καμάλος. Ποιοι είναι οι κύριοι? Το συνεργείο σύλληψης του Καρδαβέλλα. Χάχα. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Ω, Χριστέ μου, τρόμαξε να γλιτώσει το σπίτι και ζω ο Καρδαβέλλας και με βρήκε. Εν ονόματι του Σκάι. Του Καρδαβέλλα. Και της ελληνικής τηλεόρασης συλλαμβάνεσαι. Σπίτι Γκονζάλες. Μισό λεπτό, αφήστε τον κάτω. Υπάρχει και Θεός σε αυτόν τον κόσμο. Πίσω ρε, εμείς τον βρήκαμε. Ποιοι είστε εσείς, δεν τη βλέπω. Εμείς είμαστε το Κακαουνάκι. Εμείς τον εδώ πίσαμε πρώτοι. Δικός μας είναι, το είπα αυτό μόνο. Δικός μας είναι ρε. Αναστάτωση σε όλη την Ελλάδα, γομάρι. Πάω μέχρι το περί.
καλύτερα! Πάτε ακόμα να γυρίσει! Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό! Είναι το μικρόφωνο του Δεκαουνάκη! Ομιλείτε! Την νύχτα τη 14η Νοέμβρη! Εμένα με παίρνει! Σε παίρνει και σου σηκώνει και σένα! Έκανε, θυμάμαι, πιο ψηλά να πηγαίνει να ανεβάσουμε την ακροαματικότητα! Έκανε, θυμάμαι, κρύο! Παγώσαμε! Την τελευταία φορά που την είδανε, μας είπαν ότι δουλεύει κάπου εδώ στην Καρδίτσα σε ένα μπαρ! Στα κλειστά γμάρια! Μας είπαν ότι ο μεγάλος διαγωνισμός. Περιμένουμε από σας εντολή αν θα πρέπει να συνεχίσουμε την έρευνα ή όχι. Τι κοιτάζει, χιόνι είναι, τι νομίζει, μαδάν κότες. Δεν παίρνει αυτός τη μέσα με τίποτα. Τι κρύο ψουφόφια. Ναι, που γίνει παγάκια τα τέτοια με τη δαγή. Αλλά το μόβε, μόβε. Αλλά το μόβε, μόβε. Τι φως που φνόμαστε και λίγο. Τι ρε, ρε. Τι ώρα είναι, μια πας στην άλλη και εγώ πας σε σένα. Τι την κάνεις την ώρα. Άμα δεν φύγει ο τελευταίος δεν κλείνει αυτό εδώ. Έχω να πάω στο σχολείο αύριο. Πώς παραξεφτιλίσαι, δύο φορές πήγες αυτή τη βδομάδα, ρε. Θα σημάδω στο σχολείο σίγουρα. Θες να κοιμηθείς σπίτι μου απόψε. Πάω στον Πέτρο απόψε. Ακόμα δεν στέγνω στο σπίτι σου. Τι το σπίτι μου, βραχή, να στη γνώση. Κουτσαμάν κατηγίδα, ρε. Σίγιο και κίτσα. Βενετία. Βενετία, δεν πει τίποτα. Όνομα και πράγμα. Έγινε μεταμόρφωση Βενετία και μάνα ακόμα στην ταράτσα. Τι κάνει ταράτσα. Ταράτσα περιμένει να δει εσένα. Απ' την καθηγήτρια είχε ανέβει να πρόσθα ρούχα και απάν και δεν απάμενε και περιμένει το κράτος αυτή τη μαζόξη. Γεια σου. Πού βάζα λεμπάρτη. Έχει καλέσει την καλύτερη γραμμή τηλεσυνάντηση στην περιοχή να. Της Λαμίας. Χτυπάω σφιγμός του κόσμου. Η ομάδα πάλι. Στα 35 του έχει στα χέρια του ολόκληρη. Παφλούφλης. Καλός τον όμορφο. Μόντε ελιά. Είμαστε από το ρεπορτάζ στην Ομίχλη. Εμείς είμαστε από το ρεπορτάζ στα Κιόνια. Ψάχνουμε για μια γυναίκα. Και τι την ψάχνετε πέρα, εγώ ξέρω. Άρα κατήρα μαγκά παραπέρα, πάρε μας, πάρε φαγε αυτά. Είναι... Να και αν είναι, να και δεν είναι, τι λέει. Μήπως την είδατε. Αυτή την είδαμε ρε, πώς την λένε πέρα. Βούλα. Η βούλα, ναι, η βούλα εδώ πέρα. Τη βούλα με τη βούλα που την είχαμε προχτέα και πάνω. Τώρα έχει φύγει από το βουνό εδώ πέρα. Προχτέα έχει γίνει, τρία μαντρώσια εκεί πέρα, αρρώστα εσύ πουν. Κάτι σημαντικό φαίνεται ότι συμβαίνει εδώ, διότι μας εμποδίζουν σοβαρά στην έρευνα. Από εδώ πέρα, μας τύχουν πιλάτες, κάνουν παραπέρα. Εδώ μέσα την έχουν τη βούλα, την κρατάω όμηρο. Πέτσε Αθηναίοι, άμα έρθουν να πάρουν πάνω τη βούλα, να δώσουν κανένα πράγμα να γίνει καρδίτσα. Δεν λέω σου τη βούλα θα πάρουν, ούτε σταυρούλα, ούτε τίποτα θα πάρουν. Είχα! Και άμα δεν θα δώσουν τα φράγκα, φέρ' την κάμερα εδώ, φέρ' την κάμερα. Έλα μωρό μου τώρα, θα το μας δείτε η Σάββατ, έλα κοντά μου, έλα κοντά μου μωρό μου. Έλα μας δείτε, έλα εσύ. Άμα δώσουν τα φράγκα, οι ερχομάστες... Οξάδα, πες βοήθεια, χιονίζει ρε εσύ. Χτυνήσει μας πέρα ρε, γάντα, γάντα όλα σου λέει, γάντα, μην τα φοβάσαι, γάντα σου λέει, ρε. Μη φωνάζεις ρε, να ξυπνήσει ο καπετάνιος. Σιγά το καπετάνιο, έτσι είναι η καπετάνιο. Όχι ρε, εσύ, η Σέση. Ποια Σέση. Το μανεκένα, την Ταϊλάνδη, καλά αυτή, την είχα πάρει πάνω σαν φοβερή ιστορία, θα σου πω μετά. Και να ακούσει ένα κλάκα σου και μπαίνει ο αδερφός μέσα, κλάκα, φοβερή ιστορία, θα σου πω μετά. Η ελιά. Ποια ελιά. Πού κοιτάς τα σκαραμένα, η ελιά, πάνω από το μοτεράκι της κυρίας. Έτσι και πάρει προς αυτό το μοτεράκι. Μιλάμε, μας είχε ακούσει όλοι οι Ταϊλάνδοι, ρε εσύ, να φωνάζει, ένα πράγμα φοβερό, δηλαδή, είχε τρελαθεί, αυτή είχε πέσει από ελέφαντα μικρή, γιατί τις μετακομίσεις στην Ταϊλάνδη, τις κάνουμε ελέφαντα, και καθώς είχε πέσει αυτή μικρή, της είχε πέσει ένα ελάττωμα, και ενώ μόλις έβγε προβοσκήρα, ας πούμε, την έφυγανε το τρελό της, καλά μιλάμε, φοβερίστε, θα σου πω μετά, όχι ρε εσύ, όχι, η Τζέσικα, ρε εσύ, το μανεκένα τη Φραγκφούρτη, 23 χρόνια καλά αυτή μιλάμε, ακορντεόν, παίζαμε τα κύματα του Δουνάβιος. Αυτή το είχαμε κάνει μια φορά πάνω σε ένα πονιέλε, έτσι, και περνάγαμε από τα δωμάτια όλα. Περάσατε και από το χολ. Από το χολ πρώτα και μετά πήγαμε στο σαλόνι, στο μπάνιο χτύπησε εγώ κάποια στιγμή στον καθρέφτη και ξαναγύρισα πίσω. Είχα πάρει τον καθρέφτη, ας πούμε, και την οδοντόφουρσα και βούρτσισα τα δόντια μου στον δρόμο. Φοβερή ιστορία, θα σου πω μετά. Και μετά αυτή η Τζέσικα γνωρίστηκε με την άλλη την... Ποια περίοδο τραβιώσουν άμα αυτή. Με την Τζέσικα, καλοκαίρι 90, Δευτέρα Τρίτη. Ευαίσθητο παιδί. Ευαίσθητο. Πού το ξέρεις κανένα. Καλοκαίρι 90. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Πού ήταν όταν έλειπε. Όχι, ρε σκάνε, όχι, ρε σκάνε. Και δεν μου λες εσύ, σου μίλησε καθόλου, ας πούμε, για μένα και για όσα είχαν γίνει. Μην αλλάξει κανένα, εσύ.
Τι ρε, γιατί σε όλα αυτά ρίχνεις στριπτής. Εδώ πέρα είπε ο τηλεπαρουσιαστής ότι θα την παίξει μετά. Ποιος αυτός με τον Παλάκι? Ναι, αυτός με τον Παλάκι. Γιατί το παίζεις τον Παλάκι εσύ? Δεν κατάλαβες γιατί. Θέλει να παίξει το άλλο γιατί αυτού παίζει το... Δείχνει ένα σεβασμό στον τηλεθεατή. Αυτά είναι ξεπερασμένα πράγματα εσύ. Θες να την παίξεις, παίχτηνα. Όχι ρε εσύ, όχι ρε εσύ. Και τι είναι? Ισμαήλα ρε εσύ. Χειμώνα στον Κρατία, στο Κάιρο χιόνιζε. Είχαμε πέσει από μια καμίλα, αυτή ήταν από πάνω. Ο αδερφός περνούσε με το άλλο. Μιλάμε φοβερίστε, θα σου πω μετά. Πότε θα μου πεις? Όποτε δεν, σου είπα σκανεβέα, θα σου πω μετά. Εκείνο το καλοκαίρι εσύ έπαινα στα μπαρ και μοίραζα εγκεφαλικά μοίρας. Αμπά, κοίτα εσύ, τι μου θύμισε τώρα. Τι! Θα σου πω μετά. Στο περίπτερο μαμά, στο περίπτερο πάω. Θεέ μου, άφησα τη τηλεόραση ανοιχτή. Γέμισε το σπίτι, βρακιά και κοιλώτες. Γύρνα. Πού? Απ' την άλλη. Τι είναι αυτό πάλι? Βεντούζες. Πάλι βεντούζες. 3 χρόνια άφησε τη μάνα του να πηγαίνει στο ικαμόνι της. Σε ποιον να το πω και ποιος να το πιστέψει. Αύριο θα σε πάω και θα σε δείχνω σε ολόκληρο το ΙΚΑ. Και θα λέω, να, αυτός είναι ο γιος που με εγκατέλειψε. Ναι, μαμά, γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, γιατί? 50 ακτινογραφίες φόρα που θα κάνεις. Θα σε περάσω. Μη μαμά, σε παρακαλώ. Μη μαμά. 3 ενέσεις σιδήρου και 1 γαστροσκόπηση θα κάνεις. Όχι, μα. Γύρνα. Καλά, αλλά δεν έχω κρυώσει. 3 χρόνια μακριά από τη μαμά σου και δεν έχεις κρυώσει. Αποκλείεται, ποιος θα το πιστέψει. Γύρνα, είπα. Γυρνώ. Γυρνώ. Άντε, σιγά σιγά. Σπίρτο. Εις το όνομα του Σκάι, του Μέγα και όλων των καλαλιών και του Καρδαβέλα. Χα. Αμήν. Αχ. Τι. Τίποτα. Ξημερώνει. Εκεί είναι ακόμα. Πες ηλίθιο, θα μου φύγει, πες. Το μάτι μου, ρε εσύ. Όχι, ρε γαμώ, το κύκλωπας στα 20 με χρόνια και είναι γι' αυτό που χρησιμοποιώ, ρε εσύ. Πω, δεν βλέπω. Πρέπει να κουρευτώ την άλλη. Γάζες. Πού είναι οι γάζες, ρε, όχι από εδώ. Ναι. Έλα, ανησύχησα. Α, εδώ κοντά είσαι ωραία. Περνάς και με παίρνεις, εντάξει. Έχεις δικαστήριο. Καλά, μ' αφήνεις εμένα στο κέντρο και συνεχίζεις. Ναι, έτοιμη είμαι. Έλα, φυλάκια. Προλαβαίνω. Ήταν ανάγκη σήμερα, ρε γαμώτο. Πού την έχω βάλει, Άννα. Πού την έχω βάλει. Καλά, θα την εκπλήξω. Έπεσα πάνω στο φασιανό. Από εδώ είναι η πόρτα. Ψύχρεμα. Ναι, σε καταλαβαίνω. Θα προσπαθήσω να περάσω το απόγευμα. Τι σου είπε? Ανοιχτά είναι, μπες. Λοιπόν, κοίτα, θα σε κλείσω τώρα και θα σε πάρω αργότερα. Έτσι, έλα, γεια. Γεια. Γεια, εσύ είσαι. Δεν με γνώρισες. Πού χτύπησες? Όχι, είναι ένα παλιό τραύμα και τώρα άλλαξα γάζα. Δεν με περίμενες, Για να πω την αλήθεια, τσου. Τσου. Μπορώ να τα αφήσω εδώ? Ναι, άστα. Πώς και έτσι πρωινός, Τζίμι? Δουλεύω αφού. Πάπα, εξελίξεις, οικοδομή. Τι πες? Λέω οικοδομή. Οικοδομή, ναι. Ναι, χτίζεις? Πολύ χειρότερα. Δηλαδή? Επιβλέπω. Είναι μια πολυκατοικία του παπά μου και ήθελα, ας πούμε, κάποιον υπεύθυνο και εντάξει, το βρήκα, ας πούμε. Τα έχω παίξει, μιλάμε. Θα είναι πολύ κουραστικό. Πολύ κουραστικό, γιατί είχε, ας πούμε, ανέβα κατέβα και γιατί οι εργάτες κλέβουν διάφορα τούβλα, τσιμέντα, ας πούμε, κτλ. Ποιος τον άλλο, ας πούμε, ξέρεις. Ναι, Πού πας? Έχω κι εγώ δουλειά, ξέρεις. Καλά. Αν δεν το κατάλαβες, τα λουλούδια αυτά είναι για σένα. Για μένα, για ποιο λόγο? Είμαστε γείτονες και... Γείτονες? Γείτονες, ναι. Νίκες εδώ πέντε, γιατί αν θυμάσαι μου είχες πει ότι αν δεις να κάνω πράγματα για σένα, ας πούμε, θα φύγεις. Και νομίζω ότι άρχισα κι εγώ να κάνω κάποια πράγματα για σένα. Τι, πήρες χαρά βλέπω. Όχι, ναι, είναι πολύ συγκινητικό, δεν λέω, μα όλο αυτόν τον καιρό δεν μπορείς να σου μιλήσω και δεν ξέρεις κάποια πράγματα. Μιλήσεις τίποτα. Έτοιμη. Ναι, φεύγουμε, να σας συστήσω.
Ο Τζίμι, ο Κλέον. Α, χαίρομαι πολύ για όσο βλέπω. Κι εγώ, κι εγώ. Ο Τζίμι είναι. Εδώ. Γείτονας. Γείτονας. Ο Τζίμι ο γείτονας. Ο Κλέον όμως. Ο Κλέον όμως είναι φίλος μου. Δεν πάμε τώρα γιατί έχω κλείσει και κάποιον κάποιο που περιμένει. Ναι, να πάμε. Λοιπόν. Θες να κάνω καμιά δουλειά εδώ όσο λείπεις. Μπα, όχι. Όχι. Δεν βλέπω να πάω οικοδομή. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, τα λέμε έτσι. Ναι. Πάτε, πάτε εσείς. Τζίμι μου χάρηκα. Κι εγώ, Κλέον, να χάρηκα. Γιατί. Αγιά, στο καλό, στο καλό να πάω. Τα λέμε έτσι. Ναι, τα λέμε. Όχι, δεν κλαίω. Κλαίω. Πολύ χειρότερα. Θα πάρω τα λουλούδια. Πάλι 5.000. Προχθές δεν πήρες πάλι 5.000. Τι τα κάνεις τόσα 5.000, ήθελα να ξέρω. Θα πάω στην Ελβετία και τα καταθέτω. Τι είναι το 5.000, ρε μάνα. Αέρας έτσι να πεις. Τι την είπες έτσι, να πεις αλλιώς. Αέρας δεν λέω. Αλλά και η σύνταξη του μπαμπά δεν είναι τυφώνας. Να έχω να δίνω αέρα εγώ. Αχ, λίγο αέρα με έκλεισε πάλι. Θα μείνω σέκο. Πού τα πάτε τόσα 5.000. Στα μαμούνια. Τα μαμούνια έχουν πόδια, παιδί μου. Τα παίρνουν τα 5.000 και γίνουν άφαντα. Μαμουνιάσατε πια εκεί μέσα. Σήμερα θα πάμε στον Μπούζιο. Το ξέρουν τα μαμούνια. Θα κλαίνουν τα έρμα τα μαμούνια. Σπίτι αλλάξαμε. Δεν σας χωράει ο τόπος. Πού να πάω να νοικιάσω οι έρμοι. Σε μπάρια να σας βλέπω. Ας το διάλο πια. Μη φωνάζεις, μωρέ. Φωνάζω γιατί με ανέβηκε η μικρή μου πίεση. Και πότε γίνει μικρή, είσαι τη μεγάλη. Και θα με ξεπροβαδίζετε και εμένα σαν τον παπά. Τι λες, μωρέ. Πού θα καθίσω εγώ να φάω. Τάνια, φέρ το 5.000 και θα τα πει. Εδώ. Μάνα, δώσ' πίσω το παιδί. Τι λες, καλέ, θέλω να πάρω ένα παλτό. Δεν μπορώ εγώ να γεννάω έτσι όλη τη μέρα με τη χλένη του 40 εδώ πέρα μέσα. Κρυώνω. Τι να το κάνεις μόνο το παλτό, πας πουθενά μέσα κάθεσαι όλη μέρα. Καλέ, μέσα και το κρύο μου, την τρελή τη διαχειρίστη που δεν ανάβει το καλοριφέρ. Έξω μια χαρά ζέστη, γι' αυτό άνοιξα το παράθυρο. Να έχει τη ζέστη απ' έξω. Πότε θα βγούμε στη βεράντα για να δούμε τις φώκες. Κακό χρόνο να έχεις που είσαι. Και τι θα του πω δηλαδή εγώ στον πάρο, ότι η μάνα μου θέλει παλτό. Ναι, θα του πεις κύριε μαμούνι μου, είναι υψηλός αυτός. Πώς είναι. Ναι, να του πεις κύριε μαμούνια μου, η μάνα μου θέλει να πάρει παλτό. Το πιο εγώ το ουίσκι, ουίσκι σε μάρανε και γράφεται στο τευτέρι. Στο τευτέρι, βερεσέ. Ναι, βερεσέ. Γιατί εμείς όταν πηγαίναμε παλιά στο μπακάλι, βερεσέ, γιατί θα σας χάσει από πελάτες. Στην εξάρτηση σας έχει όλη τη μέρα εκεί μέσα είστε. Ναι, αλλά δεν πάμε μόνο εκεί, πάμε και στις κούνιες. Στις κούνιες πληρώνετε και στις κούνιες. Μπάρι είναι οι κούνιες. Μόνο τη Μητρόπολη δεν κάνετε μπαρί, Μαρτον πια. Φέρ το 5.000 ευρώ, τι λες, καλέ, θα δώσω το 5.000 ευρώ. Πού το πλες, πάρ' την τσάντα. Το πήρε, καλέ, δεν τρέπεσε. Το παλτό φεύγει. Ο Τζόνι Γουόκερ έρχεται. Τι μου φταίει αυτός ξένος άνθρωπος. Α, του Καρδαβέρα δεν είστε εσείς. 5.000 βρίσκεται. Από εκεί πήγε ένα. Χτυπήστε το. Τι έντους του Σκάι. Εξ του Μέγκα. Ήφτα του Ναντένα. Ναι, στου Ναντένα είδα εγώ εκείνη την Κρήτα, στου Τρανς. Τέσσερα πηδήματα έκανε μέσα σε 5 λεπτά, ρε φτωχιώσουνε. Μα πώς γίνεται αυτό. Έλα ντε, εδώ εμείς για να βρούμε μια γκόμενα κατεβαίνουμε 3 χωριά τράζιτο να πούμε για να δούμε και κάτι. Και εδώ πέρα σε 1 λεπτό, τακ τακ τακ, αμέσως κάτσε καλά ρε. Μόνο η αίτια να είναι φυσιολογική ρε. Ναι ρε, νομίζεις να πούμε, έχω δει εγώ ντοκιμαντέρ με ζώα, 13 πηδήματα τα ζώα να πούμε. Να δεις ένα σκαθάρι με ένα άλογο. Κάτσε καλά, ε! Και το άλογο παθητικό, ε! Το σκαθάρι ενεργητικό. Ναι, ενεργητικό. Σταμάτα μου τώρα, τα ξέρουμε σε τα μάτια μου, ρε τώρα. Έχεις δει κανένα ψάρι να την κάνεις μόνο από τη μία μεριά. Ο ένας δεν φταίει, ο άλλος δεν φταίει, βρε ξύλο που το θέλνε. Ποιος φταίει, ένας δεν φταίει, άλλος δεν φταίει. Ποιος φταίει, κανένας. Μπαστούνια. Μπαστούνια δεν λες τίποτα να πούμε. Λιτότητα, λιτότητα. Θα κάνω κούπες. Άσχε αγόρι μου τα προλάβανε πριν από σε ένα άλλη να μην τα κάνω κούπες. Για το ψέματα, άρα πότε δεν πάρω τηλεόραση, την πετάξω το παράθυρο, μάνι μάνι. Ναι, τηλεόραση εσύ φταίει. Βγαίνουν συνδύσεις να μην πούνε εκεί πέρα. Τάκι τα μάνι μάνι, χωρίς να καταλάβεις τίποτα να μην. Κάτσε καλά, ρε, στάκα μισό λεπτό να καταλάβουμε κι εμείς. Εκεί που τα εξηγούν αναλυτικά στίχνουν μπες, τα καταλαβαίνεις μετά. Ρε, τι λόγια μεγάλα είναι αυτά. Πώς τα φέρνουν από εδώ, πώς τα φέρνουν από εκεί. Όλοι έχουν δίκιο. Εκτός από εμάς που δεν έχουμε βράγκο και έχουμε κοιτάδι. Άρη αυτός ο Παπαντούνιο ψιλουλιάλεκα. Μα τι ψιλουλιάλεκα. Κουνάει το κυβάλι σαν το σκυλί πίσω στον Παρυμπρίε. Εντάξει, λέει ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, εντάξει. Μαύρο εντάξει. Αχ, όσα μη έχει τάξει. Είναι σαν μετάξι. Είναι σαν γλυκό. Κρασί! Έφτασε! Έφτασε, μην το φέρεις με την ταχεία, μην του εξπρες! Μας τα ζάλισαν τα αυτιά! Μας τα ρίμαξαν! Κι ούτες συμπρός του μέλλον, κι ούτες συμπρός του μέλλον, 3 κατσερές! 3 μέρες σήμερα πάμε το τηλέφωνο και περιμένω του μέλλον, τι έμπονε, τα καθυστερήσει λέει φέτος! Βρε, δεν βρήκε τιμή να τον πουλήσω! Πιτίνι με του χες, λιμόνια! Και τα λιμόνια αν τα κρατήσεις και δεν τα δώσεις την ώρα της θα σε πίσω. Και τις μετοχές αν πας να τις πουλήσεις του χρόνου θα πιάσεις. Θα πιάσεις. 3-2-1 θα πιάσεις. Ή ένα συγκεκριμένο το μακρύτερο. Άιντε Μιλτεάδη, ρίξε κανένα ξύλο. Λιτότης.
Και τότε αυτό εδώ είναι μυστικό δίπλο. Δεν του μαθαίνει αυτό να κάνει ένα. Τι τρώμε, τι πίνουμε εδώ πέρα. Αυτόν το μυστικό δίπλο δεν του μαθαίνει κανεί. Πιάζει επάγκαλια. Βασούλα, ρίξει πρώτα. Σημείτε, άντε. Αυτό είναι μυστικό δίπλο. Τον τον δίπλο δεν πρόκειται να μάθει Παπανδρέου που τε. Τι κάρμη που ζούμε εδώ πέρα. Δε τίποτα. Βρε τίποτα να μην καταλαβαίνει τίποτα. Πώς πεινάνε, τι κάνουν, τίποτα. Ούτε ενδιαφέρουν έτσι. Σγρία τίποτα, ρε. Του τελευταίου ανέκου το ακούσετε. Φοβερό, ε. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Άρη, θα κυλιστώ κατά τα γέλια. Και τούτο πράγμα. Βουλευτέ, υπουργοί, χαμπάρ, τι γίνεται. Πέρα, βρε, ανοίγουν, μπαίνουν, κλείνουν, μυρσιντέ, τίποτα δεν παίρνουν πρέφα. Κοιμούνται οι βουλευτές όρθιοι, ο μυστικός ύπνος. Και στις βουλές, στις βουλές τα έδρανα, ο βουλευτής κοιμάται. Παρακαλώ σας κύματα, μη μου τον εξυπνάτε. Παρακαλώ σας κύματα, στον πάτο να το πάτε. Γεια σου, Δημητριάδη. Εσύ θα γίνεις αρχικό στη Νέα Δημοκρατία, σαν μεγαλώσεις. Μπράβο. Τέσσερα και εσύ, έξι. Δώσ' τα μου όλα, Τζάσικα. Σαν είσαι ο Γιακουμής μου. Σαν είσαι ο Γιακουμής μου. Ξύπνα, ρε. Το πρωί θα ξυπνήσουμε μαζί, αγάπη μου. Δεν σηκώναμε τώρα. Ξύπνα, ρε. Ξύπνα. Καλά, συγγνώμη. Πού είναι, ποιος είναι, Τζάσικα. Τι Τζάσικα, ρε. ΣΥΡΙΖΑ περάσαμε από το φάρο. Γλιτώσαμε από το φάρο τα δόντια. Αλήθεια. Εγώ θα κάνω καριέρα μια μέρα. Καμαριέρα θα κάνω. Εμένα για να με δεις μια μέρα εσύ θα ζητάς άδεια. Θα σε σπρώχνουν τα bodyguard, αν μπορούν. Θα σε κλείσουν μέσα, ρε, άντε γρήγορα στο τιμόνι. Με πιάνω τίποτα. Από το πρωί τιμόνι, τιμόνι στο ταξί, τιμόνι στο καράβι. Μόνο μικρόφωνο θα πιάνω και το γιακουμί. Τίποτα δεν πιάνω. Πού θα πάει αυτό, πού θα πάει. Θα βουλιάξουμε. Να, και θα βουλιάξω. Δικό μου είναι. Απολύεσαι. Θέλω το οίκα μου. Προσλαμβάνεσαι. Εσύ με 360 όλα ανεβαίνουν, τα σιγά ανεβαίνουν, το πετρέλαιο ανεβαίνει, όλα ανεβαίνουν. Μόνο εγώ έχω μείνει από κάτω και κοιτάω αυτά που ανεβαίνουν. Τι θα κάνω εγώ. Ο κουβαρδάς μα έδωσε για ένα εκατοστάρικο να αυξήσει. Τσούρε. Είναι γενική κρίση. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να πάρω την κρέμα μου. Ξέρεις πώς έχει πάει η Έλενα. Ποια Έλενα. Η Ρουμπινστάν. Ξέρεις πώς έχει πάει μια κάψουλα πόντς. Δεν μπορώ να κάνω τη φροντίδα πόντς ολοκληρωμένη. Α, εσύ έχεις απογειωθεί τελείως. Εγώ θα πάω στην Αυστραλία. Αμήν. Στα Καλλιστία των. Θα περπατήσω στις πασαρέλες. Μιλάμε. Θα αποθεωθώ. Μη σκαγκουρώ. Ναι, οι γυναίκες μόνο στην υποψία ότι θα κυκλοφορήσω αναστατώνονται. Τα μανεκέν πέφτουν απάνω μου σαν μύγες σε παστέλι. Τι κάνεις εκεί, κύριε Πομνιέγε? Διώχνω τις μύγες. Ναι, καλά. Εμένα με έκλεισε το Star Channel. Θα κάνω show. Το Δαφνί θα σου κάνει μήνυση για διαφυγόντα κέρδη που ξεχάσαμε. Ναι, καλά. Μιλάμε. Εγώ θα γίνω σε πάνω. Σόμον. Όταν ήμουν μικρός, έφεζα με τα λοκαράκια του και ταύτινα. Έβαινα τις κούκλες από τα κοριτσάκια και τις πάτηκα κάτω. Κι όλοι μου λέγανε στη γειτονιά, φαντάστηκα. Ό,τι φαντάστηκα μικρός, μεγάλωσα, θα το κάνω. Αυτό θα είναι το σόμον. Με γέλιο, χορό τραγούδι, στο 5ο χιλιόμετρο της Ελληνικής Οδού, σε ένα καταπράσινο περιβάλλον. Γέλιο. Ένα βράδυ κοιμήθηκα νωρίς. 4 η ώρα τη νύχτα. Και ούτω καθεξής. Τι είναι αυτό? Και ούτω καθεξής. Ακόκ. Ακόκ. Χορός τραγούδι τώρα. Δεν θέλω μόνη μια αγκαλιά. Δεν θέλω μόνη ματιά. Εχθές με ποιες αλήτευα προχθές. Τέτοια σκλάβια δεν την μπορώ, δεν την βαστάω. Δίγι 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 τρί. Θα ζήσω ελεύθερο πουλί κι έχει κορόιδο στο κλουβί. Γένια μονάχα θηλυκιά είναι και λαϊδάω. Θα χτίσω 20 φωλιές κι άμα γουστάρω αγκαλιές. Από Κανάρα σε Κανάρα θα πετάω. Από Κανάρα σε Κανάρα
δεν θα πετάω. Μπράβο, Τζίμι. Αλλά δεν φταίει κανείς. Ξέρω, αυτός εσύ που μου δίνεις να σκίσω τα μπλουζάκια σου, το ξέρω. Να, και θες να ξέρεις σε τι δίνεις. Γρίτσο, γρίτσο, γρίτσο. Μπορείς να με ενοχλήσεις τα επόμενα 150 χρόνια, Μισελ. Α, θες να βάψω τα μαλλιά μου, α, ερώτηση. Δεν το πιστεύω αυτό που ζω, δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Αυτό που ζω, δεν το πιστεύω. Α, δεν έχω πάει μάλλον. Μάλλον. Επήγαινε, μήπως και ρεμίσουμε. Ξέρεις πώς είμαι, θέλω. Αλλά εγώ τίποτα. Ξέρεις πώς είμαι, αυτή τη στιγμή μιλάμε, ξέρεις, πες μου, ξέρεις. Ε, γυμνός. Γυμνός και τη μετράω. Είσαι γυμνός. Αλλά εδώ να τη μετρήσουμε μαζί. Μισαέλ, θα σε δώσω στους σατανιστές. Ποιος είπε ότι η ζωή είναι ωραία, θα το στείλω στον κουρέα. Να. Μη στους σατανιστές. Πατήρ ημών, ο αντισυλλογής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω ή, ελθέτω ή. Θα πάρω τη μαμά μου. Πού είσαι, ρε Χριστόφορε? Τι έγινε, ρε, με τρόμαξες? Σε τρόμαξα και είσαι 8 ώρες μετά, ρε εσύ. Έλα, πες μου, τι έγινε τώρα? Ρε, εσύ ζω ένα δράμα με την Ελισάβετ. Τι, έμεινε έγκυος. Από πού να μείνει έγκυος εσύ, από τον Ιωσήφ ή από τον Γκρινόφ? Αν κρίνω, άσε, άκου πως έχει ή μάλλον πως δεν έχει. Εγώ πήρα τα λουλούδια. Ναι, Χρυσό μου, μπορείς να μου στήσεις γραβούρες αύριο. Γκαλερί Γρουμπουλάκι. Όχι, Ζουμπουλάκι. Είμαστε σκοτωμένες μαζί. Μου έχει πάρει όλους τους Φασιανούς. Ναι. Au revoir. Α, για όνομα. Ναι. Μαμά. Τι είναι? Πώς είναι? Ελθέτω ή? Ελθέτω ή πια? Πάρε με αργότερα, Χρυσό μου. Γιατί έχω το ανοίγμα στη Λίμα. Τέτοια ώρα. Μαμά, ελθέτω ή? Τι ανόητη. Αρλίν. Αρλίν. Ελθέτω ή Αρλίν? Η Φιλιππινέζα, Χρυσό μου. Αρλίν, άκουσε να ντρίν. Ελθέτω η Φιλιππινέζα σου. Γουάου. Τι μη βγάλατε. Δεν κάνω εγώ το ενδιάμεσο μεταξύ ένα σκηνή και το άλλο. Αν στο διάλο. Συγκεντρώνομαι. Γιατί να μην είμαι εγώ στο Zoom, δεν κατάλαβα ποιο ποιοτικά είναι από μένα η Άντζελα. Συγγνώμη δηλαδή. Όχι βέβαια. Μερσή, λοιπόν, ή μήπως έχει τη φωνή. Σαν να σφάζω βατάγια στην Οικουμενίτσα. Αυτή είναι η θέση της στο Zoom ή η όχθη του Αλιάχμονος. Εσένα η θέση σου ξέρεις που έπρεπε να είναι. Στην πρωτοψάλτη, στον Γκάζι. Αυτό έχω να σου πω εγώ. Αυτό που έχω να σου πω εγώ είναι ότι εμένα έπρεπε να πάρει Λουτσιο Ντάλλας, ο ποινιός ποταμός, ο διάλογος να με πάρει και να με σηκώσει. Όχι που κάθομαι, θέλεις πάντα να σου πω, πήρε ο Γιώργος κανένα τηλέφωνο. Άφησε μήνυμα. Χαίρεστηκα για το μήνυμα, άσχετο. Τι είναι αυτό το πράγμα? Όταν πίνω δεν ξέρω τι κάνω. Όταν πάλι δεν πίνω πάλι δεν ξέρω τι κάνω. Τι είναι αυτό? Αυτό να δεις, το είχε και η μάνα μου. Ζει η μάνα σου. Μωρή Καλτάκα, δεν πέθανε πριν 8 χρόνια που πήρα απότομα ταχύτητα του μουλάρι και έπεσε η μάνα μπροστά πίσω? Άκου το! Τι που του βρήκε το μουλάρι? Τώρα κι εσύ, αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Τι μου την πεις για τη Βιέννα? Αχ, θα σκοτωθώ με αυτά τους πολυελαίους. Να σου πω, αύριο θα πάω να κάνω στο Ζόρζ μια περμανάντα. Αυτό το Ζόρζ είναι ιδέα. Αυτό τώρα γιατί το λες? Γιατί πηγαίνω και ζω, μόνο Ζόρζ δεν έχει μέσα. Βασίλεια, έχει αργύρια, έχει λεπτέρια, έχει στα μάτια, έχει. Ξέρεις πώς λέω να τα κάνω. Κύματα, κύματα έτσι. Να τα κάνεις 9 μποφόρ. Τι λες, καλέ, μην έχω από όπλου. Θα τα κάνω 4 μποφόρ να μπορώ να φύγω και από το μαγαζί. Δώσουν τη βούρτσα να συνεχίσω μόνη μου. Τι έγινε, αγαπούλα? Καλά, αγαπούλα. Καλεμίτσι, τι έπαθε? Τίποτα, είναι αυτό που σου λέγω. Ενώ είμαι καλά, δεν ξέρω τι κάνω. Δεν ξέρω τι κάνω. Θέλω να βγω. Ακόμα να έρθει η ώρα μου, ακόμα να έρθει η ώρα μου. Τι είμαστε από το ρεπορτάζ στην Ομίχλη. Ψάχνουμε για μια χαμένη κοπέλα, μήπως την είδατε? Τι είπες? Μιλήστε ελεύθερα, είμαστε από το Sky. Μωρέ, ελεύθερα να μιλήσω, τι να πω που δεν έχω, τι να πω? Για τη χαμένη κοπέλα που ψάχνουμε, μήπως την είδατε? Κι εγώ χαμένη είμαι. Να έρθω να σου, μη χειρότερα. Άσε με, βγαίνει, έχω το καημό μου εδώ πέρα. Πρώτα πες και μετά βγες. Τι λες, βρε. Sky άνθρωπο αυτός. Ας το διάλο. Τι σήκανα! Άρε, τι είναι αυτή που δεις την πόρτα, κάνε παραπέρα! Τι έχω κάνει κάτι! Άρε, βγαίνω, τι έκανα, ρε! Αυτήνα, μωρέ! Πες μου, πώς έχω κάνει κάτι! Άρε, θα με κάνεις τώρα! Πήγαινε παραπέρα, σίγουρα, κάτσε και στον τοίχο, άμα αγαπάς, κάτσε και πέρα στον τοίχο! Και σήκωσε, ηρέθησε με, ηρέθησε με, ηρέθησε με! Μανουέλα της Καρδίστας, ηρέθησε με! Τι τέλειωσε του κουαντό! Τι θα κάνω εγώ! Είχα πάλι δύο κάβλες κουαντό και τελείωσε να πει! Όλη μέρα κουαντό πίνω! Όλη μέρα κουαντό και ζώσε! Πώς σου πω κάτι, κουάλα, ξέρω ότι είναι τόσο άμπα! Κοίτα έτσι που σπάω, θα το κλείσουμε το μαγαλί, στο επισημένο! Στο επισημένο κι εγώ πήγαινε μέσα, ρε παράτα μας από εδώ πέρα! Με του καραβέλα να του βρει. Σωστό, Μιχαήλ, ώρα ξαναγυρίσπα. Θα γίνει πάλι, ρε. Σωστά, ώρα ψιόλα. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it.
everybody and I'm moving nice and sweet and sexy. Alright? Oh my god, girl, you need a beat. Did you not jump back up? Tell me by your oh my god, girl, you need a beat. Did you not jump back up? Tell me by your woman, physically better, physically better, physically, 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 woman, physically better, physically better, physically, 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 woman, you're nice, sweet, fantastic. Bitch up on the ocean at a bit, I tell you, woman, you're nice, sweet, I tell you. Το καλαπιό. Τον έχετε δει αυτόν, τον θυμάστε? Αυτό ναι, τον έχω πάει εγώ. Αμπελοκύπους τον έχω πάει εδώ. Είχε ένα μαλλί έτσι. Είχε ένα μαλλί έτσι. Μακρύ. Μακρύ, μακρύ. Και φορούσε, ας πούμε, ένα έτσι. Μπουφάν. Μπουφάν, μπουφάν, μπουφάν φορούσε. Και μιλούσε, ας πούμε, έτσι. Κανονικά. Κανονικά, σαν και εμάς έτσι, ναι. Μιλήσατε εσείς προσωπικά, ναι, μαζί του. Προσωπικά, γιατί καθόταν πίσω, προσεχόμουν έτσι μπροστά. Ναι. Κάποια στιγμή γυρνάει, με κοιτάει στα μάτια και μου λέει εσύ, αμπελοκύπους. Είστε σίγουρος? Γιατί ένας άλλος ταξιτζής συνάδελφός σας μας είπε ότι πριν τρεις μήνες τον πήγε αεροδρόμιο. Καλά, εσύ είπαμε και να συντέξετε τη δουλειά τώρα. Άμα είναι να το κλείσω, φανάρι μεγάλε, θα σκοτωθώ. Θα σου φύγω στο χάπι, να δεις η. Έχουμε παιδιά, μαντάμ, πώς δεν έχουμε τίποτα και μπαίνουμε. Σε παρακαλώ, είναι ανάγκη. Ανάγκη είναι μόνο θάνατο. Για θάνατο πρόκειται. Πού πάνε? Στο τρίτο, παιδάκι μου. Τι, στον τάνεψε? Όχι. Θα δείσω. Θα δω κιόλα. Αμά. Αλλάξω. Move it, move it. Ρε Τζίμι, δεν μπορώ να βλέπω άλλο μέσα από αυτό το πράγμα. Θα λιγορήσω στο τέλος. Αυτό είναι για να κοιτάς το σύμπαν και όχι την πόρτα απέναντι. Αμάν, ακούω βήματα. Ακούει βήματα από το τηλεσκόπιο. Τρεις ώρα τη νύχτα και ακόμα να γυρίσει η Ελισάβετ. Ρε Τζίμι, μήπως είναι συγγενής της, ξαδερφός της και τσάμπα όλη αυτή στενοχώρια. Μήπως είναι ο χαμένος αδερφός, ή μήπως είναι ο γκόμενός του Χριστόφορε και εγώ μιλήθος ο Φλόρος που κάθομαι και περιμένω. Άσε με, Χριστόφορε. Εγώ πάντως πιστεύω ότι υπερβάλλεις. Α, υπερβάλλεις, υπερβάλλεις. Γιατί αυτή θα καταλάβει το λάθος της και μετά θα γυρίσει σε σένα. Αύριο το πρωί θα έρθει σε μένα. Άσε με, εσύ. Τζίμι, Τζίμι, άκοντε. Είναι κι αυτός. Τζίμι. Τι. Είναι πολύ ωραίο παιδί. Είσαι πολύ ηλίθιος. Τζίμι, Τζίμι, έλα να δεις. Δεν μπορώ να βλέπω. Καλά, θα δω εγώ. Λέγε το ανταποκριτού μας. Τζίμι. Τι. Τρομισκότα. Αγκαλιάζονται. Μην μου πεις το επόμενο. Τζίμι. Τι. Τζίμι, προχωράνε προς το κρεβάτι. Το ξέρα. Αργά χωρίς το Τζίμι. Θα το κάνω εκπομπή. Αργά χωρίς το Τζίμι. Δεν το ξέρω εμάς το τρίτο. Τρεις ώρα τη νύχτα. Τι είμαι. Γραφείο τελετών. Ο ξενύχτης. Ταξί είμαι. Θα πληρωθείς, δεν θα πάρεις ποσοστό 10%. Από τον νεκρό ή από τον τάφο? Όχι, από τον ζωντανό, από τον νεκρό δεν το πάρεις. Τι, ακόμα και τον νεκρό? Όχι, γιατί πάμε στο νεκροταφείο τότε. Έλαντε, γιατί πάμε στο νεκροταφείο τότε. Έλαντε. Εσύ, προχτές πέθανε ο πεθερός. Πώς χωρέστανε, αδερφέ. Όχι, δεν χωρέστανε, όχι, δεν χωρέστανε. Ορίστε με, ο Μαγκούβης, ο σκατόψυχος, όσο ζούσε, μου ψήσε το ψάρι στα χείλη. Εγώ ξέρω τι τράβηκε. Τώρα ξέρω κι εγώ. Εγώ να τον επλένω, εγώ να τον δίνω, εγώ να τον ταΐζω, να τον ποτίζω, να τον ξεσκατίζω. Ωραία λόγια, σιγά, ξεσκατίζω, Και όταν ερχόταν η σύνταξη, χανόταν, εξαφανιζόταν. Πού την έτρωγε, βρέω, σκατόψυχο, πού την έτρωγε. Σε μια γωνία με βάζεις, πού την έτρωγε. Βρε, πέθανε και έφαγα τον κόσμο να βρω που τις έκρυβε. Τις συντάξεις, Ναι. Πού. Έλετε, πού. Απάνω του τις έρωτε, μέσα κοράφα. Μέσα κοράφα, τι γίνεται εσύ στον κόσμο? Εσύ, είσαι πάνικος, το ξέρεις. Δεν σε είχα προσέξει με στο σκοτάδι. Πολύ το παθαίνω αυτά, αλλά έχω αυτή την πρώτη εντύπωση που κερδίζω. Είμαι σαν ανακύκλωση. Έτσι και πέσει φως απάνω μου, το αναδεικνύω αφού λέω να το κάνω καμπριολέ για να. Καλά, παίρνεσαι, παίρνεσαι. Άκου τα σκαραμέα, καλά να σε πάω. Στο τρίτο να σε πάω, στου ζωγράφου, στο πρώτο, σε όλα τα νοικοταφεία θα γυρίσουμε. Μπράβο, μπράβο, φύγαμε! Να είχαμε και κόλλημα. Και κονιάκ! Θα το κάψουμε! Φύγαμε! Φύγαμε! Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κρύβεται πίσω από. Καλημέρα, ζωή. Και πριν περάσουμε στην άλλη μας υπόθεση, δείτε και τα δικά μας χειροκροτήματα. Τη δική μας ανταμοιβή στους σκόπους μας. Η χαρά μου είναι απερίγραπτη. Εγώ χάθηκα
σε μια ηλικία που δεν χάνονται τα άλλα παιδιά. Σε βρήκε, Στρίγκλα. Βρέθηκα και σε μια ηλικία που δεν βρίσκονται τα άλλα παιδιά. 40. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Δεν την ήξερε τη μάνα σου. Στη σύλληψη στη... που βρέθηκα, ορκίζομαι ότι δεν θα ξαναδραπετεύσω. Δεν θα ξαναχαθώ ποτέ πια, Μανούλα. Πού βρίσκεται όμως τώρα ο Γιώργος Δημητροκολαράκης? Οι δικοί του τον περιμένουν ακόμα στο νησί. Ναι. Τους είπε ότι ξεκινάει πριν 2 μήνες και ακόμα να φτάσει. Εγώ να δω πότε θα χαθώ. Και δεν θα με βρίσκει κανείς. Άιτε πάλι ιστορίες. Λοιπόν, κράτασε την κάμερα μπροστά για να μην φαίνεσαι και θα είμαι εγώ μπροστά σου, εντάξει. Εμένα δεν με γνωρίζει. Είσαι σίγουρος εσύ? Ναι, ρε, σίγουρα 100%. Μόνο έτσι θα μάθουμε ποιος είναι. Το σχέδιό μου είναι τέλειο. Τέλεια, αυτά τα τέλεια και καταστραφήκαμε. Πάμε. Από εδώ, ρε, από εδώ. Εντάξει, δεν βλέπω, ρε. Από εδώ, προχώρα. Εγώ μπροστά, εγώ μπροστά. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, ωραία πόρτα. Φύγε. Πάμε. 1, 2, 3. Φύγε, πάμε. Ναι. Ναι, γεια σας. Είμαστε από... Από δίπλα. Από το ρεπορτάζ στην... Ποιος είναι? Στην Καταχνιά. Στην Καταχνιά. Καταχνιά. Άνοιξε, μωρό μου. Φόβασαι. Ναι, γεια σας. Είμαι δημοσιογράφος και αυτή τη στιγμή είστε στον αέρα. Για ποιο λόγο? Ο κύριος. Εσείς ποιος είστε? Ψάχνουμε να βρούμε αυτόν τον άντρα. Τον έχετε ξαναδεί? Όχι, πρώτη φορά. Εσείς? Μα τι λέτε, κύριε, πώς μπαίνετε σε αυτό το σπίτι? Είναι οικογενειακό άσυλο. Είστε ο σύζυγος της κυρίας? Όχι. Όχι. Αλλά είμαι ο φίλος της. Α, ο κύριος ο οποίος ψάχνουμε έχει γυναίκα και 9 παιδιά και τον ψάχνουν. Και οι πληροφορίες μας λένε ότι μπαινοβγαίνει σε αυτό το σπίτι και ότι συναντά κάποια κυρία Ελισάβετ. 9 παιδιά? Ναι. Δεν είναι εδώ. Α, εσάς πάντως δεν σας λένε Ελισάβετ? Όχι, Ελισάβετ με λένε. Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Ελισάβετ. Κλέωνα, ειλικρινά, δεν με πιστεύεις? Ελισάβετ, είσαι σίγουρη ότι μου έχεις πει όλη την αλήθεια? Άντε πάλι. Τέλεια, θα πήγαμε τέλεια. Τέλεια. Το μικρόφωνο χωρίς καλώδιο, η μηχανή με το καπάκι, γύρισε ο ήλιος και βγήκε το καπάκι. Να! Δεν πάω πουθενά. Θέλω να ξέρω όλη την αλήθεια. Την αλήθεια θέλεις? Ναι. Λοιπόν, θα τον ξεθάψουμε. Τι? Γιατί θα τον ξεθάψουμε? Αφού, ρε πουλάκι μου, σου λέω ότι έχει όλα τα λεφτά ραμμένα πάνω του. Στο κοστούμι? Και στο κοστούμι και στο παλτό. Α, το σκατόγερο. Αφού μας έλεγε πριν πεθάνει, όταν πεθάνω θέλω να με θάψετε με το παλτό. Λες και θα κρύωνε μέσα στο μνήμα του. Πού θα κρύωνε στο μνήμα και αυτός? Άκου, τι, και θα τον ξεντήσουμε? Πώς θα τον γυρίσουμε μέσα στην κάσα? Εγώ λέω καλύτερα να τον πάρουμε μαζί. Το πεθαμένο, εγώ και εσύ, και ο πεθαμένος. Τρελή παρέα για διακοπές. Δεν είσαι με τα καλά. Πεθαμένος εδώ μέσα δεν παίρνει. Τι να κάνουμε, να τον αφήσουμε γυμνό μέσα στην κάσα του? Σωστό γι' αυτό. Τι το ήθελα το ταξί, τι το ήθελα. Βρε, αγοράκι μου, σε παρακαλώ. Έχω να πληρώσω αύριο ΟΤΕ, ΔΕΗ. Τα άμαθες με τις αυξήσεις τι γίνεται? Αυτός ο Παπαντονίου παιδάκι μου δεν εστιεύεται. 3 συν 3 και έχω και 3 παιδιά να μεγαλώσω ήδη. Αχ, σε παρακαλώ να σου πω, 20%. Έλα, ένα πιο σοβαρά επιχείρημα. Σε παρακαλώ, ο νεκρός δεν κάνει να έχει έγνοιες. Νεκρός με χρήματα πάνω του. Μα τι θα τα κάνει, δεν τα εξοδέψει, ρε παιδάκι. Έλα, ναι, τα καντίνια του θανάμουν, τα λουλούδια του θανάμουν, το μάρμαρο της οικογένειας. Τι θέλει αυτό, τέλος πάντων. Γι' αυτό σου λέω, αγοράκι μου, δεν κάνει να έχει έννοιες ο νεκρός. Πάμε να τον πάρουμε. Πάμε. Για να γίνει ο καραβένας και τον ψάχνει, τι θα κάνω εγώ? Θέλω ένα πιο σοβαρό επιχείρημα. Βέβαια είναι και αυτό. Λοιπόν, 30%. 30%, ναι, γιατί έχουμε και μια φορολογία δύσκολη. Άντε, να το ζήσω γι' αυτό. Αργά με το συγχωρημένο, ξεβράκω το. Δόξα σου, Θεός, πάμε. Πάμε. Άναψε με ένα τσιγάρο. Άντε. Πώς σε λένε? Μπέμπα. Μπέμπα. Λίμπα της ήταν 16, ήταν σ' όλα της εντάξει. Οι καμπύλες και τα φρούτα της τα γνώριμα, μέσα σε 1-2 μήνες γίναν όρημα. Άμαζα γνωστοί και φίλοι, κάθε νέα της καμπύλη. Τα παιδιά της γειτονιάς της την πειράζανε και όταν έβγαινε στους δρόμους της φωνάζανε. Εμπέμπα, όσο έχεις μεγαλώσει, εμπέμπα, εμπέμπα. Κι έχεις γίνει αλυτώσει και κάνεις χά και μη ζαβλή. Βρε τι πάγος έχεις ρίξει, Μπέμπα, Μπέμπα. Λες κι σε έχουνε τραβήξει, σε μέρες έγινες διπλή. Μπέμπα, Μπέμπα, πώς τα λένε σ' αγαπώ. Μπέμπα,
μπέμπα. Ένα αστερό που έχω δυο λόγια να σου πω. Πρέπει να σε έχει στρογγυλέψει. Μπέμπα, μπέμπα. Την καρδούλα μου έχει κλέψει. Στο λέω δίχως να τραφώ. Τι ψάχνεις μπέμπα? Ψάχνω, ψάχνεις, ψάχνει. Ψάχνουμε, ψάχνουμε, τι ψάχνουμε, τι ψάχνουμε. Το κοινωνία έχει γίνει ένα τούμπα, δεν ξέρω ποιο είναι το αρχή, ποιο το μέσο, ποιο το τέλος, τι τα κάνουμε. Τι ωραίο κοινωνία είναι αυτό. Βρίσκει το σύριγγα, βρίσκει το νεκρό, το έμπορο ναρκωτικών, γιατί δεν το βρίσκει. Ερώτημα, τι τα κάνει το μικρό στο κοινωνία αυτό, πώς θα ζήσει κι αυτό. Πρέπει να ανοίξει κι αυτό ένα κανάλι, ενώ έχει δύναμη, power πρέπει να έχει, πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Δηλαδή, άμα είχαν το συνταξιούχοι ένα κανάλι δικό τους, τα είχαν μεγαλύτερες συντάξεις. Τι θα γίνει σε αυτόν τον κόσμο? Όποιος δεν βγαίνει στο τηλεόραση δεν τα έχει δίκιο. Θα τρελαθούν οι τυρίους, εντυρώσουν εδώ πέρα. Ψάχνουν, ψάχνεις, ψάχνει. Ψάχνουν τη σύνταξη, ψάχνουν τον υπάλληλο. Επήγα χθες στο γραφείο να πάρω ένα καρτί. Τι τότελα το κολόχαρτο. Και δεν βρήκα κανέναν. Μη ο ένας πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί. Πού πήγαν οι υπάλληλοι, πού πήγαν τα χαρτιά? Ο μισθός που πήγε, η χάθη ο μισθός. Η χάθη αύξηση, αύξηση, τρία και τρία και τρία, η νέα να τα κάνουμε, να τα κατοστήσουμε. Τι κατώτραχμες αύξηση, τι να την κάνω τις κατώτραχμες, να πάρω τι, τι να την πάρω. Πήρα το κατοστάρκο να το δώσω σε ένα ζητιάνο και με λέει, άστο από ό,τι έχεις, μη μπαίνεις στον κόπο τώρα, μη ξυφτύλιση. Μας ξυφτυλίζουν οι ζητιάνοι, μας δίνουν πίσω τα χιλιάρικα. Τι τα κάνουμε, ψάχνω, ψάχνεις, ψάχνεις, ψάχνω να βρω κάτι, να περάσω ωραία. Ένα γυναίκα να περάσω καλά, δεν μπορώ. Βαρέθηκα. Ψάχνω κάτι, ψάχνω ένα ωραίο κανάλι. Βαρέθηκα να βλέπω. Τι θέλεις πολύ τώρα, σίχ που μπες. Τι γυρνάς, κρυσέ μου, χαφταλεύρα και ξυστολίζει δέντρα και γελάς. Έρμη καημένε, υπεύθυνος τύπου έντενε και απαντήσεις. Τι είναι αυτό το πράγμα. Για να πάρω για τα ρέα να μπαίνεις στα γαϊντούρια. Σε λίγο Βενιζέλος θα μπεις στις γκαμίλες. Τι άλλο τα κάνουν, τούμπις θα κάνουν εγκρουβατικά. Αύριο ο Έβερτ θα φάει τρεις μακαρονάδες η μπρόσας. Ωραία. Ψάχνω, ψάχνεις, ψάχνει. Η χάθη, η χάθη. Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τι χάθη. Αρυπέ του Χαρδαβέλα να σε βρει την προβατένα. Κυρία, να δώσουμε και καμιά συνέντευξη. Την είδα να κατηφορίες παρακάτω. Και βάει αφαγή προβατένα τελευταία στο Μαρόλ, κύριε, έφυγε γκρόκ. Πριν μια ώρα είχε κουσκούς με τον τζουμπανόσκυλο. Όλη μέρα ψάχνουν, τι ψάχνουν και ψάχνουν και ψάχνουν. Άκουσα προχτέ ότι βγήκαν τα σκουλιόπαιδα στην Αθήνα έξω στους δρόμους και ψάχνουν. Και τι ψάχνουν? Την παιδεία, χάθη την παιδεία, λέει, όπως ήταν μέσα, ας πούμε, και οι μαθητέ. Κάναν έτσι να βγουν έξω το διάλειμμα και τσέβηγε η παιδεία και την κυριγάντα. Τρέχνει τα έρμα. Σι λέει, ό,τι κάνουμε να το κάνουμε από μόνοι μας, αφού κράτος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, από τότε που γεννήθηκαμε δεν υπάρχει κράτος. Γιατί εδώ είναι κράτος ανεξάρτητον. Το κράτος τα κάνει όρατα που λένε. Και χάθη παιδεία, λες και σχολεία δεν υπάρχουν, θρανία δεν υπάρχουν, όπου θέλουν να κάνουν μαθήματα, τις πίτσες, τις μίτσες, the boys, τα αυτά, όπου προς τα καραγιαπή. Μια χαρά. Μόνο από εδώ από το χωριό μας δεν είχαθη παιδεία. Γιατί δεν ήρθε η μπουντές, κατάλαβες. Ακόμα περιμένουμε το δάσκαλο να έρθει. Περιμένει ο έρμος Μιλτιάδης. Μιλτιάδη, ευτυχισμένος ο καινούργιος δάσκαλος. Και του χρόνου. Και του χρόνου. Η χώθη και το πεντοκύλιαρο έγινε δεκακύλιαρο. Έχουν να κάθονται ώρες οι ταξιδίδες στην Πατησία να την ωραία στα γκριές. Πάρε και πάρε και πάρε. Τα πάει η καημένη γκριά να πάρει το σύνταξη, θα παίρνει ένα και τα δοκιματίζει σαν σημαία. Παλιότερα παίρναμε 5-10, ξεγελούσαμε και τον εαυτό μας. Αλλάξαν τα πράγματα, άλλαξε η κοινωνία, αλλάξαν τα ζευγάρια. Δεν κάνω πια παρέες έτσι όπως κάναν τώρα. Άλλες παρέες καινούργιες. Ο Αρχαιοκάπηλος με τον Πρωθυπουργό. Ο αστυνομικός με τον έμπορο ναρκωτικών. Ο προβοκάτορας με τον πολιτικό. Ο φυλακισμένος με τον φύλακα. Ο γιατρός με το φακελάκι. Ο ασθενής με τον πόνο του. Κοινό λογαριασμό είχε, λέει, ο φυλακισμένος με τον φύλακα μαζί. Αγάπης και λελούδια, ζωή παραμυθώδης. Κατάλαβες? Όλοι μέσα στη φυλακή είμαστε, κατάλαβες? Μια παρέα είμαστε. Εσύ αν φύγεις κάνεις το ελευθερία σου, εγώ αν φύγω κάνω το μισθό μου. Μας συνδέουν καταστάσεις, είπε ο φύλακας στο φυλακισμένο. Και ανοίξαν λογαριασμό στην πίστη τους. Και μας αλλάζουν την πίστη τους, εμάς, γαμώ το κερατό. Τι ψάχνεις να βρεις, θα με πεις? Ψάχνω να βρω, όχι το ευτυχία, ψάχνω να βρω ένα πέτρα να πάρω και να το πετάξω εκεί που ξέρω εγώ να το πετάξω. Ψάχνω. Και για να μην διακόψουμε όμως το ρήτου προγράμματος, παρακαλώ να βρούμε αυτόν τον φυλακισμένο που έφυγε μαζί με τους 28, δηλαδή έφυγε τρόπος του λέγει, έφυγε. Τι φιβιό ήταν αυτό,
ήρθε να πάρει το γιορτάκι του ζωντανού και πήρε το ζωντανό του φυλακισμένο. Φύγανε και τσούρμα τρέχαν. Είπε και το άλλο το καημένο στο τηλεόραση. Εγκόλι μπάλα έπιζα, είδα το πόρτα ανοιχτή. Τι να κάνω κι εγώ, να κάτσω μέσα μόνος, να μείνω μαλάκας. Έφυγα κι εγώ. Ωραίο φυλακές, ανοίγουν, βγαίνουν, βγαίνουν. Ωραία. Λοιπόν, τα βρούμε τώρα. Ο καημένος που ξέφυγε ένας από τους 28 και κλείτες από εκεί, που πήγαν και τον πιάσανε. Δείτε στη συνέχεια του προγράμματος μια αναλυτινή ιστορία. Όπως βλέπετε, ομίχλει ακόμα στην υπόθεση. Κι όμως, οι πληροφορίες λένε ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά. Κρατήστε αυτό. Βιτέι. Πού είναι η σκούπα μου, πού είναι η σκούπα μου η κρυσή αγαπημένη, ναι, χτύπας αγάπη μου, ναι. Έλα μάχο μου, έλα άντρα της ζωής μου. Μη πατάς εκεί που σφουγγαρίζω. Μη σφουγγαρίζει εκεί που πατάω αγάπη μου, ναι μάχο μου. Έσπασε στο μπουκάλι το γάλα, μάχο μου, χρυσοχέρι μου όλα τα. Πια ναι μάχο μου, ναι, μη το βγάλεις το γάλα που έχει λήξει, μη το δώσετε παιδί μας. Θα το δηλητηριάσουμε, μάχο μου το παιδί μας, ναι. Είναι δικό μας, το θυμάμαι μάχο μου, τι θα κάνουμε στον άντρα αυτό. Ποιος πήρε, ο Σκάιπι. Το πες, μάχο μου. Τι μόρση, μαρτύρησε τίποτα για την αίθουσα. Το πε ο μάχος μου, το πε ο βασιλιάς της γκάφας, το πε μάχο μου. Άβαθι θα με βρει το σκάκι. Εγώ δεν την ανοίγω μου την αίθουσα. Θα με διώξουν μόνο από την Ολυμπιακή. Σε παρακαλώ, είναι κορίτσι γνωστό. Σε παρακαλώ να ξεκλειδώσω. Όχι, δεν έχει. Όχι, μη πας. Δεν έχει. Θεέ μου, τι θα κάνω. Αχ, τι θα κάνω. Τι είναι αυτά με ρίχνει στα πόδια σου. Λίμα, αγάπη μου. Το φοράω, περπατάω και πετάω. Η μόνη στην Ολυμπιακή πετάω εγώ είμαι. Ξεκλείδωσε, αγάπη μου. Έσκασες πια, με έσκασες. Ρέσεις, από Φραγκφούρτη θα έρθει. Κάντε την γραμπή, εκφωνείται, αλλά δεν φτούρισε. Τρία αεροπλάνα κάθισαν και έφυγαν σήμερα. Σιγά σιγά μας απελευθερώνουν. Έχω γνωρίσει έναν ελεκτή αέρας πληροφορίας. Πώς ήταν? Κανονικός έπαιγε για σαν και εμάς. Δεν μπορείς να τους μιλήσεις. Ναι, οι ουρανοί είναι δικοί τους. Ιδιοκτήτες αέρας, λέει, μα θέλω σε ανεβάζω, μα θέλω σε κατεβάζω. Ο υπουργός μεταφορών είπε θα βρει μια λύση. Καλά λένε διάφορα τώρα και εσύ πείτε δεν είσαι κόμπο. 40.000 έδωσα, αφήνω Θεσσαλονίκη. Τι έκανα 10 ώρες με αυτό σου. Εγώ δεν θυμάμαι σε ποια πτήση είμαι. Εγώ δεν ξέρω ποια πτήση να πάρω. Εγώ δεν θυμάμαι ποιος είμαι, ρε. Εγώ δεν θυμάμαι πώς βρέθηκα σε αυτό το αεροδρόμιο. Τι το ήθελα και δραπέτευσα και άφησα το ωραίο μου κελί. Άφησα τα ισόβια του κελί και δεν στα ισόβια της Ολυμπιακής και τα περιμένω εδώ μέχρι τα ισόβια της Θεοτόκου. Γεννάω. Μη φωνάει, θα μας μαστιγώσουν ελεγκτές, καλή μου. Ένα γιαουρτάκι, έστω. Να τι. Τυχερή, θα ταξιδέψεις. Εσύ, παίρνουν συνέντευξη από όσοι να ταξιδέψουν. Αυτή είναι. Ποια, η κόρη σας. Έχω κόρη. Μα τι λέτε, δεν ξέρουμε τη δουλειά μας, κυρία μου. Ναι, αλλά αυτή δεν είναι η κόρη μου, κύριε. Καρδαβέλα μου. Χα, χα, χα. Μπορεί να μην ανακαλύψαμε ακόμα την κόρη της κυρίας, αλλά εδώ κοντά μας βρίσκονται οι τελευταίοι δραπέτες του Κορυδαλού. Έχουμε πιει Άμστερ μαζί. Κάπου σε, κάπου με. Να! Αυτός μοιάζει με τον άλλο μου το γιο! Μαμά! Μην κυλάτε να μπω στο υπόθεση. Κι έτσι λοιπόν το καημένο το μητέρα βρήκε και το άλλο της το παιδί. Και μια ακόμα πονημένη ιστορία πήρε τέλος. Το δράμα που ζήσαμε, το προβληματισμό που είχαμε όλο αυτόν τον καιρό, που είχαμε το άγχος, θα το βρει μόνο το μεγάλο της το παιδί που έχασε. Κάτι πριν με αυτό το νταλκά ξυπνάμε. Άλλη δουλειά δεν έχουμε στο Ιράντα. Αυτό, όλη μέρα. Ο Ερυθρός Σταυρός τι κάνει. Ο Καρδαβέλας κάνει τη δουλειά του Ερυθρού Σταυρού. Να το κλείσει ο Ερυθρός Σταυρός. Αφού αυτός πάει και τα βρίσκει, γιατί παίρνει ο Ερυθρός Σταυρός λεφτά, να κάνουν έρανο Καρδαβέλα, τη λύουση. Γι' αυτό να τα βοηθήσουν. Οι χάθησαν τα πάντα. Η χάθη αξιοπρέπεια, η χάθη αλήθεια, η χάθη ο εαυτός μου, η χάθη θεία μου, η χάθη το στυλό μου, η χάθη το κείμενο. Η χάθη, ξέρω εγώ τι χάθη. Η χάθη το σχολείο, η χάθη το παιδί από το σχολείο. Καταλήψεις λέει στα σχολεία. Ποια σχολεία που δεν έχουν σχολεία. Τα σχολεία είναι η Σακροπόλης. Ούτε πόρτες, ούτε παράθυρα, ούτε τίποτα. Αέρα, πατέρα, όλα μέσα. Σαν το Ακρόπολη εκεί πέρα στο βουνό. Ωραία. Πού είναι τα μεγάλα έργα που τα κάνουν, πού είναι τα σχολεία να γίνουν, τι τα κάνουν, ακόμα να γίνει αυτή η ζεύξη Ρίο και Αντήριο. Κάθεται το καημένο το θείο μου και περιμένει τη ζεύξη Λίτια και ακόμα να τσέρθει το Αντήριο στα μούτρα. Τι τα γίνει, η Κόρινθος ακόμα να γίνει αυτό στον δρόμο,
Ξέρεις από πότε είναι η κόρη μου εκεί, χρόνια. Ακόμα να βρούμε τον τρόμο να το ενώσουμε, σπάσαν τα νεύρα μας. Τι ήταν γίνει, θα τελειώσει κανένα έργο. Λακκούβεις από εδώ, από εκεί, λακκούβεις απάνω, κάτω, απάνω, κάτω. Φύγε από εδώ, έλα από εκεί, μην πας από εδώ. Προχωνόμαστε από εκεί, σπάσαν τα νεύρα μας 800 ώρες μέσα στο αυτοκίνητο. Τι τα κάνουμε, κατουργέμαι μου, θα τα κάνω απάνω, δεν μπορώ άλλο. Τι τα γίνει, δεν αντέχω, σακούλες θα πάρω πάπιες. Αυτοκτονούν και μπαίνουν στα καφενεία. Πού θα τα κάνουν, πρίζονται, θα πεταχτούν τα κάτω από τα αυτιά. Δεν αντέχουμε άλλο. 45 ώρες του κηφισίας, γαμώτο. Οι χάθησαν όλα, οι χάθησαν όλα. Δεν επικοινωνεί κανένας με κανέναν. Η χάθη των Ελλήνων η παρέα. Αυτό η χάθη. Τελειώσαμε. Με ζητούν στο κινητό. Φεύγω. 7, 6, 5, 2, 3, 9. Εκτός των άλλων, εχάθηκε των Ελλήνων η παρέα και αυτή δεν πρόκειται να τη βρει κανείς. Πάμε πρόβα το άσμα. Κι όπως ήμασταν όλοι ωραία, των Ελλήνων εχάθη η παρέα και δεν πήγε κανείς για να ψάξει στις παλιές μακρινές γειτονιές. Δεν κατέβηκε στα ακρογυαλιά που κρατούσες μικρός ματογυάλια και κοιτούσες καράβια που φεύγαν. Μα που μέναν στα μάτια κοντά των Ελλήνων η παρέα πήγε απόψε στο Κουρέα. Και παλιά φιλιά μετράνε. Των Ελλήνων η παρέα πήγε απόψε στο Κουρέα και αγνώριστοι γυρνάνε και παλιά φιλιά μετράνε. Κι όπως ήμασταν όλοι ωραία, των Ελλήνων έχαθη η ιδέα και δεν πήγε κανείς για να ψάξει στα παλιά σου τα λόγια, μαμά. Δεν περπάτησε στα περιβόλια κι ούτε είδε των ξένων τα βόλια. Μόνο πήγε και νοικιάσε σπίτι με πισίνα εις τις τσιτσιφιές. Των Ελλήνων η παρέα πήγε απόψε στο Κουρέα και αγνώριστοι γυρνάνε και παλιά φιλιά μετράνε. Των Ελλήνων η παρέα πήγε απόψε στο Κουρέα και αγνώριστοι γυρνάνε και παλιά φιλιά μετράνε.